Καλώς ήρθατε στο Back to Handmade, στη δημιουργική πλευρά της ζωής. Είμαι η Φωτεινή, ευχαριστώ για την επίσκεψη. Στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα υπέροχο ιερό φυτό από την αρχαιότητα, κατά και τον Πυθαγόρα. Είναι το αρκουδοπούρναρο ή αλλιώς ήλεξ στην ονομασία του. Είναι πανεύκολο και θα το δούμε σήμερα αναλυτικά πώς θα το πλέξουμε για στολίδι είτε σαν απλικέ. Αν είσαι για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, κάνε εγγραφή για περισσότερα βίντεο, πάτε το κουδουνάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο περιεχόμενο και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρησιμοποιώ ελαφρύ νήμα όπως σε όλα τα στολίδια και βελονάκι 3,5 νούμερο. Μπαίνουμε, κάνουμε την πρώτη μας θηλιά για να πλέξουμε το φύλλο μας και 15 γαϊτανάκια στον αέρα. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικές τεχνικές που δεν έχουμε ξαναδεί σε άλλο βίντεο, θα σας τις δείξω αναλυτικά. Λοιπόν, εφόσον πλέξουμε την αλυσίδα μας, πηγαίνουμε στο τρίτο γαϊτανάκι από το βελονάκι μας και κάνουμε το πρώτο άρρηκτο. Ο πρώτος μας πόντος είναι άρρηκτος. Στον δεύτερο πόντο πλέκουμε μισό ποδαράκι και στον τρίτο πλέκουμε ποδαράκι. Και τώρα θα δημιουργήσουμε, αφού πλέξουμε και το ποδαράκι μας, θα δημιουργήσουμε ένα πικό. Το πικό είναι ένα σύνολο από 3 κινήσεις, 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 4 κινήσεις και ένα βουβό στο πρώτο γαϊτανάκι που δημιουργήσαμε. Είναι αυτό το όμορφο διακοσμητικό. Τώρα θα κάνουμε 3 παρατεταμένα ποδαράκια. Μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε, κλείνουμε πρώτα τις δύο θηλιές μαζί, μετά κλείνουμε μόνο τη μία και μετά τις δύο. Πάμε πάλι. Μπαίνουμε, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τους πρώτες δύο μαζί, την επόμενη μόνη τη θηλιά και τις επόμενες δύο μαζί. Αυτό είναι το παρατεταμένο ποδαράκι. Δείτε το ξανά και ξανά και δοκιμάστε το. Και πάμε και δημιουργούμε το επόμενο πικό. Και επαναλαμβάνουμε πάλι 3 παρατεταμένα ποδαράκια. Εδώ χρησιμοποίησα τα παρατεταμένα ποδαράκια γιατί θέλω να δώσω ύψος στο φύλλο, παρόλα αυτά να μην είναι πολύ αραιό. Γιατί το διπλό ποδαράκι δίνει πολύ ύψος, αλλά είναι πολύ λεπτό και δημιουργεί μεγάλο κενό. Οπότε προτίμησα το παρατεταμένο ποδαράκι που θα πάρω το ύψος που θέλω, χωρίς να δημιουργηθεί τεράστιο κενό. Το επόμενο πικότ. Ουσιαστικά είναι ανά 3 πόντους ένα πικό. Ένα ποδαράκι. Μισό ποδαράκι. Και 2 άρρηκτα γαϊτανάκια. Κάνουμε και τα 3 γαϊτανάκια βουβό και δημιουργούμε το πικό μας και στον ίδιο τελευταίο πόντο άρρηκτο γαϊτανάκι. Έτσι ολοκληρώσαμε το φύλλο μας και τώρα θα πλέξουμε την αντίθετη πλευρά του φύλλου κατά μήκος και θα καθρεφτίσουμε τους πόντους, ακριβώς τους ίδιους. Μαζί με όπως θα πλέκουμε μέσα και την άκρη από το νήμα το προηγούμενο για να το κρύψουμε και έτσι θα δημιουργηθεί και πιο σταθερό θα γίνει το φύλλο μας. Οπότε κάνουμε 2 άρρηκτα. Μισό ποδαράκι, ποδαράκι, τοπικό μας και συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό νήμα, εννοείται διαφορετικό βελονάκι να γίνει πιο μεγάλο, πιο σταθερό, αυτό εξαρτάται από εσάς. Εγώ χρησιμοποίησα το ίδιο νήμα για όλα τα στολίδια γιατί ήθελα να είναι ομοιόμορφο το αποτέλεσμα, μιας και όπως έχω πει θα τα κερδίσουν, θα μπουν σε διαγωνισμό και θα τα κερδίσουν 2 συνδρομητές του καναλιού. Οπότε αν δεν είστε ήδη συνδρομητές, κάντε την εγγραφή σας, αφήστε και το σχόλιο σας και μείνετε συντονισμένοι γιατί 20 Νοεμβρίου που θα ανεβεί το τελευταίο επεισόδιο από τα στολίδια θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός.
αυτή τη στιγμή βρήκα λίγο ησυχία. Σήμερα είχε απίστευτη φασαρία στη γειτονιά και τώρα είναι μεσημεράκι και βρήκα την ευκαιρία να κάνω την ηχογράφηση του βίντεο. Λοιπόν, όπως είδατε, αλλάξαμε και την ώρα. Τώρα θα είναι 2 βίντεο για όλο το γιορτινό κλίμα, Τετάρτη και Σάββατο στις 5.30. Αν άλλαξε κάτι, πάλι θα σας ενημερώσω. Αν θέλετε να προτείνετε κι εσείς κάτι άλλο, προτείνετε το μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το φύλλο μας, το πρώτο. Κόβουμε το νήμα μας και πάμε να πλέξουμε και το δεύτερο φύλλο μας. Αφού πλέξουμε και τα 2, φυσικά μπορείτε να κάνετε και 3 φύλλα. Απλά ήθελα να είναι πιο σταθερά. Ειδικά αν το κάνετε απλικέ, όπως έχω κάνει αυτό, χωρίς τη θηλιά για να το κρεμάσετε. Αν το κάνετε απλικέ, κάντε και τρίτο φύλλο. Λοιπόν, τώρα για τη θηλιά μας, 20 γαϊτανάκια στον αέρα, αφού έχετε κάνει το δεύτερο φύλλο, δεν χρειάζεται να κόψετε το νήμα, 20 γαϊτανάκια στον αέρα και στη θηλιά την πρώτη, στο γαϊτανάκι στο πρώτο, κάνουμε ένα βουβό γαϊτανάκι. Βλέπουμε ακριβώς και πώς θέλουμε να το στερεώσουμε, πώς θα το ράψουμε έπειτα. Τραβάμε, κόβουμε την κλωστή μας και ήρθε η ώρα να πάμε να πλέξουμε και τα ωραία, τους καρπούς, τους κόκκινους καρπούς, οι οποίοι δεν είναι βρόσιμοι, είναι πικροί, άσχετο και σχετικό. Κάνουμε το μαγικό μας δαχτυλίδι, μπαίνουμε με το βελονάκι, παίρνουμε ρίξιμο, περνάμε μέσα από τον κύκλο, παίρνουμε νήμα, περνάμε και εφόσον έχουμε δημιουργήσει το δαχτυλίδι μας, πλέκουμε 6 άρρηκτα γαϊτανάκια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα από το δείκτη για να θυμάστε ποιο είναι το πρώτο άρρηκτό σας. Εγώ το γνωρίζω και γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήσα. Οπότε, 6 άρρηκτα γαϊτανάκια στον κύκλο. Έτσι θα δημιουργηθεί ο καρπός. Δεν υπάρχει καθόλου γέμισμα, θα το δείτε, είναι πανεύκολο. Και εφόσον πλέξουμε τα 6 μας, πάμε στο πρώτο άρρηκτο, παίρνουμε νήμα και κάνουμε βουβό. Τραβάμε το νήμα μας και σφίγγουμε το μαγικό μας κύκλο και έτσι αρχίζει να γυρίζει ο καρπός μας. Στο δεύτερο κύκλο επαναλαμβάνουμε και θα κάνουμε και έναν τρίτο ακριβώς το ίδιο. Χρησιμοποιήστε ένα από το δείκτη για να μην χάνετε την αρχή και τα υπόλοιπα είναι ακριβώς τα ίδια. Χρησιμοποιήστε και την ενότητα να γυρίσετε πάλι από την αρχή και να το δείτε αν χρειαστεί. Μπείτε και στην κοινότητα στο Facebook και ανεβάστε να δω τα στολίδια σας. Εφόσον το ολοκληρώσουμε, θα αφήσουμε λίγο νηματάκι, κόβουμε με το ψαλιδάκι μας και τώρα με μία τάπεστρη βελόνα κρύβω μέσα την άκρη από το ξεκίνημα, από το μαγικό κύκλο για να δημιουργήσω έτσι λίγο όγκο παραπάνω και με μία τάπεστρη βάζουμε το νήμα μας και θα ενώσουμε γύρω γύρω στους πόντους, θα ράψουμε το μπέρι μας. Αυτή η ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία για κάποιο κουμπάκι, για κάποιο στολιδάκι, για σκουλαρίκια, ακριβώς, δηλαδή είναι πολύ όμορφο να δημιουργήσουμε μικρά μπαλάκια. Είναι δηλαδή η πιο εύκολη μορφή. Χρειαζόμαστε 3 από αυτά, εφόσον πλέξετε και τα 3, αρθούμε να τα συναρμολογήσουμε.
Αν θέλετε μπορείτε να στερεώσετε και με καρφιτσούλες πριν το ράψετε, έτσι ώστε να ραφτεί ακριβώς όπως το θέλετε το άνοιγμα. Εγώ το συγκεκριμένο άνοιγμα το έκανα έτσι ώστε όσο και να μείνει, όσο χρονικό διάστημα θα είναι κρεμασμένο το στολίδι, να μην χάσει να μην χάσει τη σταθερότητά του, να μην χάσει τη μορφή του. Οπότε το ράβω, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Απλά προσπαθώ με τις ενώσεις που κάνω να ακολουθώ κάποιους πόντους, έτσι ώστε να μην ξεχωρίζει εντελώς από την πλέξη που έχει δημιουργηθεί στο φύλλο η ραφή. Να δημιουργείται σαν φύλλωμα, δηλαδή να συνεχίζεται το φύλλωμα. Αν και πάνω σε αυτό το σημείο της ένωσης θα κάτσουν οι καρποί και δεν θα φαίνεται και κάτι πάρα πολύ έντονο. Θα κρύψω πίσω, αυτή είναι η κλωστούλα από το μήκος, θα κρύψουμε και τις άλλες τις κλωστές. Για την ιστορία θέλω να αναφέρω ότι το γκί είναι μια παραφιάδα, καμία σχέση με το φυτό το ήλεξ ή το αρκουδοπούρναρο, ηλιόπρουνο, έχει πάρα πολλές ονομασίες κατά την Ελλάδα, το οποίο είναι ένα δέντρο, φυσικά αν το κλαδεύετε μπορεί να μείνει και θάμνος, που είναι ένα φυτό πάρα πολύ ιερό, το χρησιμοποιούσαν κατά την αρχαιότητα να, κατά τον Πυθαγόρα, έδιωχνε τα μάγια, τα φαντάσματα, θεωρούταν καλός ιονός για τα νιόπατρα ζευγάρια και μετά συνεχίστηκε με το χριστιανισμό, συνδυάστηκε με την εορτή των Χριστουγέννων. Συμβολίζει σίγουρα τη νέα ζωή, μιας και το συγκεκριμένο δέντρο είναι από τα ελάχιστα που μέσα στο καταχύμωνο είναι τόσο ζωντανό με αυτούς τους καρπούς, μιας και είναι πικρή και δεν τη τρώει κανένα πτηνό. Οπότε αυτό είναι ακμεότατο μέσα στο μουντό σκηνικό. Είναι αυτό το υπέροχο δέντρο το οποίο είναι πραγματικά στολίδι. Παλαιότερα στολίζανε αντί για δέντρο έλατο, στολίζανε το συγκεκριμένο πουρνάρι, ίδιος πουρναριού, που ουσιαστικά με τους καρπούς του ήταν ήδη και από μόνο του στολισμένο. Πολύ όμορφο πόσα πράγματα δεν γνωρίζουμε, πόσα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά πόσα περισσότερα είναι αυτά που δεν γνωρίζουμε καθόλου, έχουμε άγνοια. Αφού έχουμε ράψει και τους καρπούς, μπαίνω και έχω κάνει ένα κόμπο και περνάω ουσιαστικά μέσα από τον καρπό και κόβω το νήμα, έτσι ώστε αφήνουμε και κάποια εκατοστά μέσα στον καρπό. Έτσι δημιουργούμε μια έξτρα ασφάλεια στο τελείωμα, δεν το κόβουμε εντελώς και έτσι κάνουμε όλες τις κλωστούλες μέχρι να τελειώσουν. Ελπίζω τα φετινά Χριστούγεννα να είναι για όλους μας ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Μείνε δυνατός, δυνατή, δημιουργικός, δημιουργική. Μείνε για όλα τα χριστουγεννιάτικα επεισόδια. Μέχρι την επόμενη φορά, πολλά φιλιά.